Πέρα από το σπίτι της Εώρας, έχουμε ήδη ολοκληρώσει την τοποθέτηση της Εώρας DD Frontline Κουνουπιέρα και το TARP 3x3 της DD. Σήμερα θα διανυκτερέσουμε σε αυτήν την υπέροχη παραλία. Η διαδικασία για τη τοποθέτηση δεν μας πήρε πάνω από 25 λεπτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάποια πλεονεκτήματα όσον αφορά το χώρο, που βλέπουμε ότι έχει αρκετά δέντρα και κλαδιά γύρω-γύρω. Και ταυτόχρονα από την πίσω μεριά της, του TARP είχε μαλακό χώμα, ώστε να μπορούσαμε εύκολα να χρησιμοποιήσουμε τα πασαλάκια και τα σκηνιά του TARP. Βλέπουμε ότι από τη μία μεριά του TARP είναι στηριγμένο κάτω στο χώμα, ενώ τα μπροστά σημεία είναι δεμένα πάνω στα δέντρα, έτσι ώστε έχουμε κάνει αυτό το τύπου γάμα που μας δίνει και ίσκιο και μας προστατεύει από τον ήλιο, μας προστατεύει από την υγρασία της θάλασσας το βράδυ, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μια ωραία θέα, δηλαδή και μας κλείνει η ώρα, η Duty Frontline και το TARP. Η μέθοδος που έχουμε χρησιμοποιήσει για την τοποθέτηση του TARP είναι το να δέσουμε ένα σκηνή από τη μία μεριά έως την άλλη, ακριβώς πάνω από την Εώρα, κάτι που συνηθίζουμε να κάνουμε σε οποιαδήποτε ώρα, είτε είναι η DD Frontline, είτε είναι και οποιαδήποτε άλλη ώρα από άλλαξη, είτε είναι μια εκδοσμάτινη ώρα. Το να έχεις, το να δένεις από πάνω από την ώρα σου ένα σκηνή, όπως είπαμε και πριν, είναι καλό. Το να έχεις δηλαδή ένα έξτρα σκηνή, το οποίο θα μπορείς να το δέσεις από πάνω, είναι καλό, γιατί θα σε διευκολύνει σε κάποιες φάσεις το να βάλεις από πάνω, το να κρεμάς από πάνω. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να έχουμε το TARP, πάμε κάπου και βλέπουμε ότι ο καιρός μπορεί να βρέξει, έχουμε μαζί μας ένα μουσαμά. Όταν έχουμε δέσει ένα σκηνή από τη μια μεριά ως την άλλη κατά μήκος της ώρας, τότε μπορούμε εύκολα να βάλουμε πάνω από την ώρα το TARP, να βάλουμε πάνω από την ώρα ένα μουσαμά, αλλά ακόμα και όταν θέλουμε ένα νίσκιο, όταν έχουμε ένα παρεό και θέλουμε να το βάλουμε από πάνω, μπορούμε εύκολα, έχοντας το σκηνή πάνω από την ώρα, να το περάσουμε και να μας διευκολύνει στο πώς θα βάλουμε αυτό ένα προστατευτικό. Εγώ πάντα δηλαδή, όταν, εντάξει, εγώ χρησιμοποιώ και το TARP γενικότερα αυτό της DD, με βολεύει, έχει πάρα πολλά γαντζάκια παντού, μπορώ να το πιάσω εύκολα, δηλαδή, okay, αλλά σε γενική γραμμή, αν κάποιος δεν θέλει να έχει TARP για κάποιο λόγο, που κοιμάει κάποιο μουσαμά ή απλώς το θέλει για ίσκιο, το να δέσει ένα σκηνή από τη μια μεριά ως την άλλη θα του διευκολύνει να πάσα στιγμή στο να βάλει από πάνω κάτι, είτε για ίσκιο, είτε για προστασία, είτε για να καλυφθεί να μην βλέπουν ή οτιδήποτε. Σίγουρα, βέβαια, οτιδήποτε άλλο κάλυπτο που δεν θα είναι TARP, έτσι ώστε να έχει όλα αυτά τα γατζάκια που έχει τη στήτη Frontline και TARP, έτσι ώστε να μπορείς να το τεντώσεις, να το τρεμάσεις από εδώ και από εκεί, για να το ανοίξει, εντάξει, σε διευκολύνει σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, χρησιμοποιούμε την ίδια τεχνική, παρόλο που η DD Frontline έχει στο πάνω μέρος του TARP, έχει αυτά τα γαντζάκια τα οποία θα τα δείξουμε μετά, εμείς προτιμάμε να τη στερεώνουμε πάνω στο σκηνή, δηλαδή κατά βάση είναι περασμένη πάνω από το σκηνή και την έχουμε δέσει μόνο από τα δύο ακριανά γαντζάκια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν φυσάει ή φυσάει, εν πάση περιπτώσει, λίγο, οπότε μας κάνει και πιο εύκολη τη διαδικασία αυτή το να τοποθετήσουμε το TARP. Όπως τα δείτε και εσείς,